Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου να έρθετε απόψε σε αυτό το όνομα του Βραδιά. Έχω εδώ μια σελίδα με τους καλυμμένους, οι οποίοι εν μέρη ήρθαν, εν μέρη δεν ήρθαν. Αν αρχίσω να διαβάσω, θα βλεπτώ με τα ονόματα των απότων και των παρόντων και θα γίνει ένα κομφούσιο που δεν θα βγάλουμε. Οπότε σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε όλοι σας, γνωστοί και φίλοι όλοι, διατεθειμένοι και επώνυμοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή προσέλευση και θέλω να αρχίσουμε την ουσία της βραδιάς. Θα αρχίσω την βραδιά με δύο λόγια για τη δημιουργία του βιβλίου. Όταν έκανα την παρουσίαση του βιβλίου «Ιωδύνη του Έρωτα», υποσχέθηκα στον εαυτό μου να αρχίσω να γράφω κάτι καινούριο πολύ αργότερα, να μεσολαβήσει τουλάχιστον ένας χρόνος για να οριμάσει η σκέψη μου. Ενώ λοιπόν ήμουν λόγω της ασθένειάς μου που είναι σκλήρης κατά πλάκας, ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, είχαμε στο σπίτι ένα πρόβλημα, μια στενοχώρια. Δεν θυμάμαι τώρα. Η μητέρα μου, γιατί ζω με την 90χρονη μητέρα μου, ήταν μόνη στην περάτα στεναχωρημένη. Οπότε κάποια στιγμή έρχεται στο δωμάτιό μου και μου λέει: «Όλα τέλειωσαν, τι φοβερό, θέλω να κλάψω, μα δεν μπορώ». Αυτοί οι δύο στίχοι ήταν η αιτία και η αφορμή για να έρθουν τα 20 πείματα του τυπητικής συλλογής από μένα. Θέλω λοιπόν να πω στη μητέρα μου απόψε καταρχήν, που απόψε είναι μαζί μας, ότι τίποτα δεν τέλειωσε και μακάρι να είμαστε πολλά χρόνια ακόμα παρέα. Όσον αφορά το βιβλίο τώρα, τα 20 ποίηματα δεν είναι 4 στροφών ή 10 στίχων. Δυστυχώς δεν τηρώ την ποιητική οικονομία όπως θα έπρεπε, που με λίγα λόγια ένας ποιητής λέει τα πάντα. Εγώ απλά γράφω κατάβαστο. Αφήστε με όμως πρώτα να σας συστήσω τους μουσικούς της βραδιάς, που είναι σημαίνοντες και σπουδαίοι, και θα αρχίσω από τον κύριο Ανδρέα Χασάπη, πετυχημένο μουσικό, μαέστρο, που θα είναι στην κιθάρα απόψε, με ερμηνευτές τη σοπράνο κυρία Στεριανή Αρμάγου και τον τενόρο κύριο Τάκη Τζεβελέκο. Και για να μην μιλάω χωρίς αποδείξεις, θα ακούσετε αμέσως τα δύο πρώτα βήματα που θα απαγγείλουν ο οικονομικός αναλυτής κ. Γιώργος Παυλόπουλος, που είναι περηφάνεια με επειδή είναι γιος της αδελφής μου της ζωής Μιλιώτης Παυλοπούλου, που θα απαγγείλει το πείμα σώμα. Παρακαλώ Γιώργο μου, ήρθε η ώρα να απαγγείλεις το πείμα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Δεν ακούγεσαι, Γιώργο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι στο πάνω. Ναι. Σώμα μου. Σώμα μου χαμένο. Τις νύχτες των ερώτων. Σώμα που με βασάνισες γλυκά. Τις νύχτες της απόλαυσης. Μη φεύγεις σώμα μου στις αλλαγινές σου ερωτικές εκφάνσεις. Θυμήσου σώμα τον ερωτικό χορτασμό που συμμετείχες, τη ζωή τον άμα που με κέρασες, κάνοντας τη μέρα νύχτα της ειδονής, φτιάχνοντας τύμφους και εκατόμπες στο βωμό της άκρας. Θυμήσου σώμα της ψυχής την απολύτρωση, τη ζωική θυσία που φτιάξες, λιώνοντας σταγόνα-σταγόνα τις νύχτες των ερωτικών βασάνων. Θυμήσου σώμα τα κρεβάτια που πλάγιασες. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Παυλόπουλο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Ατζέρε. Για την όμορφη απαγγελία, το ποίημα συνόδευσε στη μουσική υπόκριση ο κύριος Ανδρέας Χασάπης με την κιθάρα του, παίζοντας το θέμα του τραγουδιού «Λιλίθ» της Νέας Βενετσάνου,
που τώρα θα το ακούσουμε με στίχους από τη σοπράνο κυρία Στεριανή Αρμάδο. Να ελευθερώσω τους έλεγχους ή τι εγώ να σκέφτω.
τα πορτόλια να τους μοιάσω. Η αστραποκολιά της γνώσης μου φλεορμηνιά, μονάχα τους άκους έλεγους. Σπάσε τα δικά σου το δεσμά. Καλοκαίρι, κι εγώ πνίγομαι απ' τη ζέστη στην Αθήνια σπάνω. Η ζωή χωρίς τη γνώση, γέλιο σε χείλη που έχουν μαρμαρώσει. Όταν βρεις τον αητό που γλίτωσε, σώσου τα ενωφτερά. Και στο φύσιμα του απανέμου, κάνε το πέταγμα χαρά. Να ζήσεις, Αιδέ μου. Το δελτίο καιρού υπόθηκε. Ακόμα είσαι μονάχος. Έρχεται καύσωνας. Κράτα δυνατά και είναι βράχος. Η ζωή σου στις γνώσεις το τευτέρι. Θεός και αητός να σου κρατούν το χέρι. Τα δύσκολα που θα έρθουν, σαν της ψυχής μελάνη, όσα σου αποστέρισαν, κάντα τη ζωή γιοντάνη. Κοντιλογραμμένες κίνησες στις μοίρα στο τετράδιο, γιατί όσα της έλεγες, να με αιτήσει ο αύριο, δεν ξέρω, υπάρχει κανείς να καταλάβει τι πόνος, τι μαράζει η αετή της γνώσης να παραμένει στο διάβολο. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ελένα Σαντή για την όμορφη επαγγελία και τώρα θα ακολουθήσει το τραγούδι «Πάει έφυγε το τρένο» του Μάνου Βεστάκη. Thank you.
θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό κύριο Σταύρο Δήμα που ήρθε απόψε να τιμήσει τη βραδιά μας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Ηλία Ανδρικόπουλε που είσαστε εδώ απόψε. Παρότι έχετε προσωπική υποχρέωση, εσείς επιλέξατε να περάσετε πρώτα από εδώ. Και αυτό είναι προς τιμή μου και πολύ συγκινητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, αλλά πολύ δεν θέλετε. Ο κύριος Βλάτης Τσότος. Καλώς τον κύριο Τσότο. Τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο. Η προηγούμενη και η δική μου συλλογή, ο έρωτας με έρωτα περνάει, ήταν ποίηματα που είχα γράψει στα φοιτητικά μου χρόνια. Μιλάμε παρελθόντων των ετών, δεν υπολογίζουμε τα χρόνια, 1985 ήταν, μην το πείτε πουθενά. Λοιπόν, τότε είχα γράψει αρκετά ποίηματα, τα οποία δεν τα είχα δημοσιοποιήσει ποτέ. Όταν ήμουν δικηγόρος, το διπλανό γραφείο είχε η κυρία Σοφία Σαφή, μια εξαίρετη δικηγόρος και μια πολύ καλή φίλη. Μια μέρα της έδωσε τα ποίηματα να τα διαβάσει, τα διάβασε η φίλη Σοφία, πήγα να τα πάρω, της λέω πώς σου φάνηκα, η Σοφία δεν μου απάντησε, έγραψε πάνω στην πρώτη κόλλα ένα τηλέφωνο και δίπλα ένα όνομα, Σωτήρης Κοκονάκης. Έτσι έγινε η γνωριμία μου γιατί σχημάτισε το τηλέφωνο και μίλησε ο κύριος Σωτήρης Κοκονάκης, που τον ήξερα σαν καθηγητή φυσικής, θετικιστή, ο οποίος μου μίλησε για τις εκδόσεις που κάνει και απόψε είναι δίπλα. Ο κύριος Κοκονάκης από 1910 μέχρι σήμερα 1915 μου έχει εκδώσει 6 βιβλία. Τον ευχαριστώ θερμά για την ενεργή συμμετοχή του και προώθηση του έργου μου και απόψε θέλει να σας πει δύο λόγια για τη βραδιά, για το βιβλίο ή γενικά για το βίντεο. Ακούστε τον κύριο Κοκονάκη. Καλησπέρα σας. Δεν είναι δύο λόγια, είναι λίγο παραπάνω. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε ένα ακόμα Σαββατόβραδο στο φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου Σικιών για να μιλήσουμε για το τελευταίο έργο του καθιερωμένου πλέον στα κορυφαία γράμματα λογοτέχνη Ανδρέα Μιλιώτη. Υπάρχει τάση να ορίζονται ως καλά, εντός αγωγικών, ως καλά ποίηματα, εκείνα τα ποίηματα που έχουν αξιολογηθεί ως ανώτερα από κάποια άλλα και προσφέρουν στον αναγνώστη αισθητική απόλαυση. Μια τέτοια θεώρηση είναι προβληματική, γιατί δεν υπάρχουν κάποια εγγενή κριτήρια με τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί ένα ποίημα. Οι αισθητικές αντιλήψεις δεν παραμένουν αμετάκλητες μέσα στον χρόνο, γιατί εξαρτώνται απόλυτα από το περιβάλλον, τις πεπιθήσεις και τους προβληματισμούς κάθε εποχής. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ένα ποίημα που σε μια συγκεκριμένη εποχή είχε αναγνωρισμένη λογοτεχνική αξία, σε κάποια άλλη να χάσει την αξία του, γιατί έχει πάψει να ανταποκρίνεται στους σύγχρονους προβληματισμούς και αισθητικές. Επιπλέον, η αξιολόγηση ενός έργου συχνά καθορίζεται από τη συγκεκριμένη εικόνα που έχουμε σχηματίσει για τον λογοτεχνικό κανόνα, δηλαδή, αν διαβάσουμε ένα ποίημα γνωρίζοντας ότι είναι έργο ενός αναγνωρισμένου και καταξιωμένου λογοτέχνη, θα το αξιολογήσουμε θετικά. Ενώ μπορεί να απορρίψουμε κάποιο άλλο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι πρόκειται για ένα έργο ενός λογοτέχνη που θεωρείται λάσπη. Ενδεικτικό της σχετικότητας των αξιολογικών κρίσεων είναι ένα πείραμα που έκανε ο καθηγητής Ρίτσαρντς του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, ο οποίος έδωσε στους φοιτητές του ποίηματα χωρίς να αποκαλύψει τους συγγραφείς τους και ζήτησε να εκφράσουν την αξιολογική τους κρίση. Αποτέλεσμα, οι φοιτητές απέκτησαν πολλά ποίηματα καθιερωμένων ποιητών και προτίμησαν άλλα αγνώστων ή υποτιμημένων. Αγαπητοί φίλοι, θεωρώ ότι η λογοτεχνία και κυρίως η ποίηση ανοίγει τους λευκούς δρόμους της υψηλής δημιουργίας, φωτίζει τη διάνοια και εξαρνίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι μνήμες, είναι βιώματα, είναι πνευματική αξιολόγηση της ζωής. Πιστεύω ακόμα ότι ο ποιητής είναι εργαστής της βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας, αποκαλύπτει την αλήθεια, τη δική του αλήθεια, με μια βαθιά ενόραση και η δημιουργική εσωτερική έξαρση. Βιώνει τις ανθρώπινες αξίες, ζει και εξακτηνώνει τα δικά του προσωπικά μηνύματα,
την εσωτερική του αγρύπνια και εγρήγορση. Τέτοιος ποιητής είναι και ο Ανδρέας Μιλιώτης. Ας δούμε περιληπτικά το βιογραφικό του. Γεννήθηκε στο Θαλερό Κορυφαίο και τελείωσε στο Δημοτικό Σχολείο. Στη συνέχεια φίξε στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ξυλοκάστρο. Εισήχθη Νομική Σχολή Αθηνών και ταυτόχρονα φοιτούσε σε ΙΕΚ παρακολουθώντας μαθήματα παιδοψυχολογίας. Πήρε σχεδόν ταυτόχρονα και τα δύο πτυχία. Υπηρετούσε επί 15 χρόνια τη δικηγορία στο Πρωτοδικείο Κορύφου, έχοντας δικηγορικό γραφείο στο Κιάτο. Όταν η μοίρα του χτύπησε την πόρτα, του έπαιξε άσχημο παιχνίδι και επιτέθηκε στους νευρώνες και στον οντίο του μυελό, μην επιτρέποντας τον εγκέφαλο να ελέγξει απόλυτα το σώμα. Έτσι υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από την δικηγορία, να αποσυρθεί στο Θαλερό, ασχολούμενος με τη συγγραφή διηγημάτων, ποιημάτων και τοπικού λαογραφικού υλικού. Όταν ο Ανδρέας μου έφερε για πρώτη φορά τα κείμενά του, ήταν επιφυλακτικός ως προς την έκδοση και τη δημοσιοποίησή τους. Δίσταζε πολύ, υπολογίζοντας σκοπιμότητα της δημοσιότητας. Ο προβληματισμός του ήταν σχετικά με το τι έχουν τάχα να προσφέρουν αυτά τα κείμενα. Άξιζε άραγε τόσο σκόπος και χρήμα για μια ματαιόδοξη προβολή με κοινωνικές, ψυχολογικές επεκτάσεις και ερμηνείες που ίσως τίποτα άλλο περισσότερο. Αυτός ο προβληματισμός, αλλά και η αφιέρωση του πρώτου του βιβλίου στη μητέρα του Ερμιώνη, όπου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, παραδεχόμενος ότι με τις γνώσεις της τον μίλησε στη λογοτεχνία, δείχνει το επίπεδο και το ήθος του ανδρός. Διαβάζοντας στη συνέχεια τα κείμενα και τα ποίηματα του φίλου Ανδρέα, γιατί από τότε μας συνδέει μια πολύ καλή φιλία και αλληλοεκτίμηση, διέκρινα υπαρξιακούς προβληματισμούς, πόνο, αγανάκτηση, παράπονο, θυμό, αλλά και ελπίδα και πίστη. Άλλωστε, πόσα και πόσα λογοτεχνικά έργα δεν βγήκαν μέσα από κοινωνικές ή προσωπικές καταστροφές και δυστυχίες. Εύκολα διακρίνει κάποιος αυτόν ένα πηγαίο ταλέντο, ένα νέο δημιουργό. Ένα στοχασμένο λογοτέχνη που φέρνει τη σφραγίδα της δωρεάς. Τα κείμενά του, πεζά και ποίηματα, είναι ύμνος στον έρωτα, μα και στη μοναξιά. Έγραφα γραμμένα όχι για επαγγελματικούς λόγους, μα με μια ματιά σαν εστάραγμα ψυχής για τα διέξοδα του έρωτα και τον ψυχικό του πόνο που προκαλεί όταν μένει ανεπλήρωτος. Στα έργα του Ανδρέα Μιλιώτη ζούμε λαμπρές συναισθηματικές αποχρώσεις σε ένα σεμνό και πυκνό προσωπικό ύφος. Η ποίησή του έχει διαστάσεις ευαισθησίας που υπογραμμίζουν γνήσια τις ανθρωπιστικές προεκτάσεις. Είναι μια ανθρώπινη μαρτυρία, μια σύνθεση με τόσα ανθρώπινα μηνύματα, με λαμπρούς ρυθμούς και ψυχική ενότητα. Ο Ανδρέας Μιλιώτης δίνει μια θαυμάσια καταγραφή των συναισθημάτων του, που γεμίζουν την καρδιά και την ψυχή του και τα αναποθέτει στο ποιητικό του λόγο. Αγαπητοί φίλοι, όπως είδαμε, η λογοτεχνία εκτιμάται ανάλογα με την εποχή, με τον ψυχικό κόσμο του καθενός, την παιδεία του, το περιβάλλον που μεγάλωσε, αλλά και που ζει, τη συναισθηματική του φόρτιση, τα βιώματά του, τα πάθη του, τις χαρές του, τα χτυπήματα της μοίρας. Και όπως γράφει ο Μέγας ψυχοβιθοκόρος Φιοντόρτος Στρογεύσκη, το έργο τέχνης περνάει πάντα μέσα από τον πόνο. Και ο πόνος περισσεύει στον Ανδρέα Μιλιώτη. Αλλά θα συμπληρώσω εγώ και η μοναξιά. Για την απόλυτη λογοτεχνική αξία της τελευταίας του ποιητικής συλλογής Βότσαλα στην Αμαδιά της Ποίησης, τα ενσταλάγματα της ψυχής του, όπως ο ίδιος τα χαρακτηρίζει, θα τα κρίνουν άλλοι αρμοδιότεροι από μένα και ο επόμενος ομιλητής, ο Γιάννης Σομπάτσης. Την προσωπική μου γνώμη για το δημιουργό την είπα. Θέλω όμως να παρατηρήσω ότι για μια ακόμα φορά στο έργο του Ανδρέα Μιλιώτη πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο έρωτας στις διάφορες μορφοποιήσεις του. Ο έρωτας, σαν μορφή πλέον εμπειρίας κοινών θνητών ή μυθολογικών ηρώων που εξακολουθούν συνειδησιακά να παραμένουν ήρωες. Διακρίνουμε ακόμα και μια πικρία για τον τόπο που ζούμε, η οποία δεν επικεντρώνεται μόνο στο οικονομικό πρόβλημα, αλλά περισσότερο στην πνευματική ένδυα και την έλλειψη εφαρμόσιμων ιδεών περπατώντας στο κοινωνικό γνήμα. Κυρίες και κύριοι, προσφορές και δημιουργίες σαν και αυτές του Ανδρέα Μιλιώτη, ιδιαίτερα στις καλεπές περιστάσεις, στις σημερινές καλεπές περιστάσεις,
δίνει σε όλους την ευκαιρία να βρούμε τη δύναμη για αναγκή αυτογνωσία, για εσωτερική ανάγκη, να ανοίξουμε την καρδιά και να μιλήσουμε. Και προπαντός, να βρούμε τη δύναμη να ανακαλυστούμε το Ευαγγέλιο της πράξης. Να βαπτιστούμε μέσα στον εαυτό μας, να κρατηθούμε από τις ρίζες μας, αλλά και να αυτομελετηθούμε για να νιώσουμε ζωντανοί στο παρόν, με όπλα τη θέληση, τη δύναμη και την ενέργεια. Αγαπητέ Ανδρέα, συγχαρητήρια για το έργο σου, για όλη την πνευματική προσφορά σου. Ελπίζουμε σε μια ανάλογη λειτουργική συνέχεια και καλοτάξω το νέο σου βιβλίο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ακούγοντας τον κύριο Κοκονάκη, διαπίστωσα ότι ένας διεκδικητής, καθηγητής φυσικής στη σκέψη, ένας τεχνοκράτης, μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένας πολύ καλός φιλόλογος. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκονάκη. Μετά την ομιλία και την τοποθέτηση του κυρίου Κοκονάκη, θα ακούσουμε άλλα δύο ποίηματα. Το πρώτο ποίημα που θα ακουστεί είναι το «Καρπού χωρισμός», που θα το απαγγείλει η λέκτορ της Ιταλικής γλώσσας και ηθοποιός, κυρία Ανθή Νίκα. Κυρία Ανθή Νίκα, το μικρόφωνο σας περιμένει. Καρπού χωρισμός. Ήταν απόγευμα μαγιά του όταν ήρθες. Ξεπεταρούθηκε λίγο μου αίματος. Μου είπες, πατέρα φεύγω, φεύγω για πάντα. Στο καλό πουλί μου αναγκηνώ και να προσέχω. Δεν μην ψάξεις για το δρόμο σου, γιατί δρόμοι δεν υπάρχουν. Τους δρόμους μας τους φτιάχνουμε περπατώντας. Όμως κοίτα, είπες έξω, τα λούλουδα μου σχοβολούν. Διάλεξα να φύγω άνοιξη. Αγόρι μου, άνοιξες δεν υπάρχουν. Αν δεν τις φτιάξεις, τώρα στην καρδιά μου βρέχει. Φτιάξε εσύ την άνοιξη για σένα. Κάνε την καρδιά σου να αφήσει. Χωρίς εμένα. Γέρασα και τώρα που ήθελα τη συντροφιά σου όσο ποτέ. Τώρα διάλεξες να φύγεις. Στο καλό παιδί. Και φτιάξε. Την άνοιξη της Ελλάδας να σε περιμένει όταν γυρίσεις. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ανθή Νίκα, η οποία ερμήνευσε το ποίημα, δεν το απήγγειλε. Και τώρα θα συγκληρωθεί η απαγγελία με το τραγούδι του Αστέρι του Βοριά, τον Κάτσο Δεξιδακή, από τον κύριο Τάκη Τσεβελέκη. Αστέρι του Βοριά,
σημερινά μας σπουδαίος ηθοποιός, κύριος Θανάσης Πάταλος. Κύριε Πάταλε, σας ακούμε. Ω Αφροδίτη, ουράνια μητέρα των ερωτικών επιθυμιών, βγάζεις στην ανασυρνιά νέων παλικαριών όλες τις νιώτες σου το σφρίγος. Έσω με την Κορίνθο, στο ναό σου που επέλεξες, να το κορμιόν το ρίγος, να τη ζηλέψει ο Διόνυσος στις πόρνες σου, τις ιερές θεραπενίδες. Απ' τη Σικελία ήρθε η ιερή Λαΐδα, που με τον έρωτα του απέλη έφτασε η φήμη της στην Αθήνα και τη Φίβα. Δεν ξέρω αν ήταν έρωτες ή θεϊκή θυσία, μόνο που καθαρνίστηκαν δίνοντας την ειδονή περίσσια την αξία. Ζωή, θυσία, έρωτες, μονάχα όσα αξίζουν, της ερωτικής θα γίνει σου τα θέλητρα, καρδιά, μυαλό να εξαγνίζουν. Πέρασαν μέρες κρεπάλης και χαράς, πλούστια γεύματα του Λούβρου, αλλά και πόλεμο. Τότε που οι πόρνες έγιναν σε ένα βωμό θυσία να εξευμενήσουν τους θεούς, να δώσουν νόημα της Ιερής Ελλάδας, που ήταν η Κόρινθος, η Σπάρτη και η πόλη της Παλάδας, στις κλίνες του Φωτός, στην κορυφή στον Ακροκόρινθο. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ου παντός πλην εσκόρινθο. Τον έχω παρακολουθήσει σε μονόπολη τα δευτέρα της Ιουλίνιας που τον έχει υπηρετήσει αξιοπρέπεστα. Και τώρα θα ευχαριστώ πολύ θερμά κύριε Πάταλε. Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι με ελληνικά λόγια «La bella e vita, η ζωή είναι ωραία» του Νικόλα Παπιάνη από τη Θεριακή Ανάγκη. Thank you.
μετά την ερμηνεία της κυρίας Αρμάγου στο τραγούδι «La Bella Evita» του Νικόλα Φαβιάνη, ήρθε η σειρά να μιλήσει ο πρόεδρος των Κορινθίων της Εταιρείας Κορινθίων Λογοτεχνών και Συγγραφέων και Ποιητών, κ. Γιάννης Πάντσας. Πριν μιλήσει όμως, ήθελα να πω δύο λόγια. Τον κύριο Γιάννη Μπάρτζη το συνάντησα σε δύο παρουσιάσεις βιβλίων. Μία στην παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα κύριου Γιώργου Κασκαρέλη και στη δεύτερη στην παρουσίαση του βιβλίου της ποιητού και συγγραφέας κυρίας Μέρης Ρουφλή. Πήρα την πρωτοβουλία να σου το ζητήσω να γράψει το πρόλογο του βιβλίου μου. Ο κύριος Μπάρτζης δέχτηκε μεγάλη τιμή για μένα και συγκίνηση και έγραψε το πρόλογο και μου τον έστειλε στο κομπιούτερ μου για να ενημερωθώ. Διάβασα το πρόλογο, μαγεύτηκα από τις υπέροχες λέξεις και τις όμορφες προτάσεις και ανάμεσα στις λέξεις και τις προτάσεις είχε πείματα, αποσπάσματα από πείματα. Τα πείματα μ' άρεσαν. Είπα σε ποιον ποιητή βασίστηκε ο κύριος Μπάρτζης για να γράψει αυτό το πρόλογο. Κατόπιν κατάλαβα ότι τα πείματα τα είχα γράψει εγώ. Αμέσως η δεύτερη σκέψη που αβίαστα είχε στο μυαλό μου ήταν ήμουν καλά όταν τα έγραφα. Από ό,τι μου είπαν καλά ήμουν, εγώ έχω μια αναστολή για τώρα, δεν το συζητήσουμε τώρα. Κύριε Γιάννη Μπάρτζη, το μικρόφωνο αδειμονή, μιλήστε εσείς. Ως πότε εγώ και τα ψυχοχαρτί, ως πότε άσπρη και άγραφη ζωή. Πότε θα γίνει επιτέλους η αρχή, το πυρολόι να πάψει η ψυχή. Κουράστηκα να προσπαθώ, δεν έχω άλλες δυνάμεις. Θέλω από τα βλέμματα των άλλων να χαθώ. Με αυτή όλο που πας και όλο τι κάνεις, τα βήματα δεν πάνε πουθενά. Τα χέρια ένα μηδέν μονάχα κάνουν. Κι όμως πρέπει να υποκριθώ ξανά. Είναι οι άλλοι που απαιτούν, που περιμένουν. Όλοι ζητούν, όλοι γυρεύουν και εγώ δεν έχω τίποτα να δώσω. Με νόημα χαμογελούν, λες με πλανεύουν. Την ώρα που αγωνίζομαι συντρίμια να ενώσω. Νιάτα, τι λέει άραγε με τη λέξη. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω. Έφτασα νύχτα και έφυγα πριν φέξει. Λες και είχα κάτι να προλάβω. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η στίχη που μόλις ακούσατε είναι του Ανδρέα Μιλιώτη και τους άρδευσα στο διαδίκτυο. Δεν περιέχονται στη συλλογή που σήμερα υποδεχόμαστε. Τα λένε όμως όλα ανθρώπινα, απλά, κατανοητά, χωρίς απόκρυψη ενός εύρωπος παραγωγού και βαθιάς ψυχής πόνου, μα προπαντός τα λένε ποιητικά. Στην αδιάκοπη προσπάθεια να δοθεί ορισμός της ποιήσης, κάποιοι έχουν πει ότι η ποιήση είναι πρωτίστως απάβγασμα πόνου. Και λέγοντας πόνο, δεν εννοούν μονάχα το σωματικό, ο οποίος βεβαίως κάποτε μπορεί να υποδαπλίζει και να υποστηρίζει την ποιητική δημιουργία. Αλλά η σπουδαιότερη γενεσιωκός δύναμη ποιητικού λόγου είναι ο πόνος από τη συνειδητοποίηση του πεπερασμένου του έρωτα σε συνδυασμό με το αναπόφευκτο του θανάτου. Και εκεί στα όρια των δύο συγκρουσιακών δυνάμεων, έρωτα και θανάτου, ο πόνος ή η ειδονή, η χαρά ή η θλίψη, η μοναξιά ή η συντροφικότητα συγχέονται αδιαχώριστα μέχρι σημείο ταύτισης. Η ποίηση είναι απόσταγμα στέρησης. Όσο εξίσου είναι και προϊόν μέθης των απολαύσεων. Έκανα τις παραπάνω σκέψεις διαβάζοντας τα ποίηματα του εκλεκτού φίλου Ανδρέα Μιλιώτη, έμπειρου ήδη συγγραφέα, γνωστού δικηγόρου στους κύκλους των Κορινθίων Νομικών και μαχητή της ζωής, που με αξιοπρέπεια, με πίστη και με αξιοθαύμαστη δύναμη δίνει εδώ και χρόνια ένα σκληρό προσωπικό αγώνα.
Ο Ανδρέας Μιλιώτης γνωρίζει πολύ καλά τη συγκλονιστική δύναμη που φέρει στους στίχους της η ποίηση. Γι' αυτό και τη σέβεται. Και επειδή τη σέβεται, αγγίζει το λευκό χαρτί με δέος και δισταγμό, επιζητώντας να στοιχειοθετήσει το δικό του ποιητικό λόγο. Ποιητικό λόγο, πρωτότυπο, που φιλοδοξεί και το πετυχαίνει να μην είναι ένα από τα ίδια, αλλά κραυγή αφύπνισης, σκούντιμα συνειδήσεων, ερεθισμός αισθήσεων, γόνιμη μάχη ιδεών. Δεν βγαίνει άκρη με τους στίχους, ψυχή, καρδιά, μυαλό, πίσω από μανταλωμένους στίχους. Κι εγώ γελίω στην αντίδραση να μάχομαι με στίχους, μας λέει. Όταν η πλημμύρα συναισθημάτων, πόνο, νοσταλγίας και μνήμης έρωτα οδηγεί την πένα του, τολμά, δημιουργεί και πολεμά με στίχους, οι οποίοι δομημένοι αυστηρά, ολιγόλογοι, με λέξεις μαχαιριές, στοχεύουν κατευθείαν στην ψυχή. Πηγή δύναμης και αισιοδοξίας, αλλά ταυτόχρονα και δημιουργικός ίστρος είναι για τον ποιητή μας ο έρωτας. Θυμίσου σώμα της ψυχής την απολύτρωση, τη ζωική θυσία που φτιάξες, λιώνοντας σταγόνα-σταγόνα τις νύχτες των ορτικών βασάνων. Θυμίσου σώμα τα κρεβάτια που πλάγιασες. Ο έρωτας επανέρχεται συχνά στους στίχους του Ανδρέα Μιλιώτη. Κυριαρχικός, ζωοδότης, στυλοβάτης και νοηματουργός της ζωής. Γιατί αλλιώς ο χωροχρόνος μου, όπως χαρακτηριστικά γράφει, δεν θα έχει νόημα κανένα, αν δεν υπήρχαν κορμιά ψυχές αποποθενωμένα. Πάντα ήθελα να κάνω έρωτα με τη ζωή και ας πεθάνω σαν τιμωρία για την ιεροσυνία. Ο έρωτας δεν είναι μόνο μνήμη ειδωνών, είναι ακόμα πιο πολύ ακίνδα στην καρδιά από θύμηση φυγής και εγκατάλειψης. Φυγή και μοναξιά που χρεώνεται στο πεπρωμένο και στη μοίρα. Ο συσχετισμός για την επίδραση του έρωτα στη ζωή παρουσιάζεται αμφίσιμος. Είναι πληγή και πόνος, αλλά μαζί και ανάγκη και δύναμη να ζεις. Για μένα έρωτας σημαίνει πληγή, αλλά ταυτόχρονα για να ζήσω πρέπει να ξαναρωτηθώ, λέει ο ποιητής. Δεν λείπει από τους στίχους του κοινωνικά ευαίσθητου ποιητή ούτε ο πολιτικός στοχασμός από τα δράματα της σημερινής πατρίδας. Μιλάει ξεκάθαρα για μια Ελλάδα μάνα του καημού. Αναφέρεται στην κρίση, τη φτώχεια, την άδεια τσέπη και καταγγέλει την κατάδεια της σύγχρονης Ελλάδας που διώχνει τα παιδιά της ανεπίστευτα στην ξενικιά για αναζήτηση καλύτερης μοίρας και δουλειάς. Διώχνει και μένα μια πληγωμένη χώρα. Ποτέ, του είπα του παιδιού, να μην γυρίσεις. Φύγε αν θέλεις για να ζήσεις. Η στίχη του Ανδρέα Μιλιώτη σπαραχτική κάποιες φορές με έντονα στοιχεία αυτοαναφορικότητας, είτε μιλάνε για τους αετούς που σκλαβώθηκαν και δεν πετάνε πια, είτε ψέγουν την Ελλάδα της απογοήτευσης, είτε προβάλλουν την ανεμελιά του Τσιγκανόπουλου, που ενώ του λείπουν πολλά, τα έχει όλα, είτε αναρρυπίζουν το δραματικό δίπολο του έρωτα και του θανάτου, πάντα αφήνουν μια επίγευση λεπτού καημού στην ψυχή του αναγνώστη. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύουν τη βαθιά πίστη του ποιητή στη ζωή, στον ασταμάτητο προσωπικό του αγώνα και στο μεθύσι του έρωτα. Ξεχωριστές στιγμές τα έλεγα μεταξύ εξίσου ισχυρών σε συναισθήματα στίχων, με σφραγίδα αυτοαναφοράς, είναι ορισμένα ποίηματα όπως «Παλιά ζωή αντίο», «Το πεπρωμένο», «Θυμίσου σώμα», «Η γέννα του θανάτου», «Η αιτή της γνώσης», «Κουράγιο στο στερημένο μου εαυτό» και άλλα. Από μόνοι τους οι τίτλοι αποτελούν θαυμάσια επιγραμματικά ποίηματα. Διαβάζοντας τα χειρόγραφα της συλλογής «Βότσαρα στην αμυδιά της ποίησης», που μου τα εμπιστεύθηκε ο κ. Μιλιώτης, αποκόμισα τη διαρκή εντύπωση πως επικοινωνούσα με την ευαισθησία και τη σκέψη ενός ποιητή υψηλού στοχασμού και όριμη συγγραφής. Γι' αυτό και θεωρώ τιμή μου που προσκλήθηκα να συμμετάσχω σε αυτή τη γιορτή υποδοχής της σε καλέσθητο και ολοκληρωμένο ποιητικό βιβλίο.
και για να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, θα επιστρέψω στους στίχους του που σας διάβασα στην αρχή και μάλιστα εκεί που κάπως αποκαμωμένος και σε φευγαλέα ίσως στιγμή κατανοητής υποπάθειας λέει «Τα βήματα δεν πάνε πουθενά, τα χέρια ένα μηδέν μονάχα κάνουν, εγώ δεν έχω τίποτα να δώσω την ώρα που αγωνίζομαι στην τρίμια να ενώσω». Και τα επαναλαμβάνω για να τον βεβαιώσω ότι η διαπιστωμένη ποιητική του ευαισθησία και η συλλογή του που σήμερα υποδεχόμαστε κάνουν πρόδειλο και φανερό ότι έχει πολλά, πάρα πολλά ακόμα να μας δώσει. Ο προσωπικός του άνισος, σκληρός, αλλά με άσβεστη την ελπίδα αγώνας που συνεχώς δίνει ζώντας και διεκδικώντας την ίδια του τη ζωή γίνεται φάρος ελπίδας για όλους μας, γίνεται δύναμη και κουράγιο που ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς και στον ίδιο να μην του λείψει ποτέ. Να συνεχίσει αισιοδοξώντας να δίνει τη μάχη του και να μην πάψει να στιγουργεί τους στοχασμούς του, δημιουργώντας ωραία ποιήματα για όλους μας. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Μιλιώτη και τον Συχαίρο, ευχόμενο στη συλλογή του να έχει καλή πορεία στις καρδιές των αναγνωστών. Σας ευχαριστώ. Ακούγοντας τον κύριο Μπάτζη, συνειδητοποίησα ότι επάξια είναι πρόεδρος των Κορινθίων Συγγραφέων και Ποιητών. Κύριε Μπάτζη, με συγκίνησε η τοποθέτησή σας. Ίσως να μην αξίζω τόσο όσο με ανεβάσατε. Μόνο όμως που δώσατε το πρόλογο στην ποιητική συλλογή, μου προσθέσατε ένα παραπάνω σκαλί, ένα παραπάνω κύρος, σαν άνθρωπο και σαν λογοτέχνη. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπάτζη, για το πρόλογο που γράψατε για την παρουσία από σας τοποθέτηση. Η τιμή είναι δική μου, κύριε Μπάτζη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μπάτζη. Θα ακολουθήσει το ποίημα «Ελλάδα, μάνα του καημού». Είναι μόνο το ποίημα αυτό, ενώ συνηθίζω να έχουμε δύο ποίηματα μετά από κάθε ομιλία, γιατί είναι εκτενές. Θα το απαγγείλει ο Γεωπόνος, ηθοποιός, ιεροψάλτης και πολλά ακόμα, κύριος Αλέκος Σφακιανός. Κύριε Σφακιανέ, το μικρόφωνο σας αναμένει. Μέρες μοναξιάς και αντίδρασης, μέρες αγώνα, μάχη ψυχής, πεπερασμένα όνειρα ζωής, φρούδες οι ελπίδες ακίνοντης της προσμονής. Είδα τσιμώνει το ένα τσιγκανάκι, μου είπε, κύριε, δώσε κάτι. Εσύ αγόρι μου είπα, εσύ έχεις να μου δώσεις, την ψυχική σου δύναμη, για να μπορείς να επιβιώσεις. Είδα μια μάνα πεινασμένη, της είδα κι άλλα, το ψεύτικο το βίζακμα, το πεινασμένο βρέφος της άφηνε λίγο σκάλα. Δάκωσε το δάχτυλό της, άνοιξε πληγή σαν ψέμα και το μωρό της τάιζε, αφού δεν είχε γάλα, το πότισε με αίμα. Είδε ένα σκυλί να σέρνει στα κοφτερά του δόντια ένα σώμα πετινού, χωρίς ζωή να φέρνει, απόκαμα με τα ιδιώματα. Λες δεν υπάρχει λόγος για να ζήσω. Όμως, μάνα, σκυλί και τσιγκανάκι, σε ποια χέρια να τα αφήσω. Σε εκείνους που σκοτώνουν το κορμί και ενδοσκόπη για να ζήσω. Μια άνετη ζωή ποτέ μην να ψηφίσω. Στο πληγωμένο θάνατο, ζωή να μην αφήσω. Μας λίστεψαν, μας έκρισαν, ψυχή χωρίς αισθήματα αφήνοντας, τα όνειρά μας τα ισοπαίδωσαν, μια άδεια τσέπη δείχνοντας. Τώρα να σας αφήσω πρέπει, τραβώντας για χρωστά με μια ανύπαρκτη χαρά, τώρα που μισεύεις πια παιδί μου, η μάνα είπε, όπου κι αν πας, να μην ξεχνάς πως θα σου πουν ο
θάνατός σου η ζωή μου. Δεν αξίζει για να κλάψω. Ζωή στο αποκλίμα καντήλι να θανάσω. Διώχνει και εμένα μια πληγωμένη χώρα. Ποτέ, ποτέ δεν του είπε του παιδιού να μην γυρίσεις. Μα φύγε αν θέλεις για να ζήσεις. Τα βήματα του αυνοπατούν στα ίδια μονοπάτια. Ζωή, ψυχή, καρδιά μας έβρισαν στις λύθεις τα κατάρτια. Όσοι μας θέλουν να ανεβαίνουμε τη σπίδα σκαλοπάτια, γιατί το πνεύμα μίσησα, μα και την ομορφιά σου, Ελλάδα, μάνα ομορφιά σου, χάνονται τα παιδιά σου. Πέρασαν χρόνια και καιροί, ήρωες έγραψαν έργα, μονάχα όλων μοναχούς μας άφησαν, ψάχνοντας σαν για τσέπη. Ελλάδα, μάνα του καημού, να δώσεις δεν έχεις άλλα. Για να σωθείς αφήνεις τα παιδιά σου χωρίς μια σταγόνα γάλα. Τι να υπάρξει σαν συνέχεια, ένδοξου παρελθόντος. Μόνο η φτώχεια ψυχή σαν ασημιά του άδειου παρόντος. Συ που βαδίζεις φεύγοντας, δίνοντας ένα τέλος της έννοια σου προσφορά, τώρα σαν τα τσιγκανάκια γίνει καβλή οι Έλληνες. Χωρίς της μοίρας έννοια, γυρεύοντας, ψελίζοντας, Κύριε, δώσε κάτι. Ποτέ δεν ρώτησα τι σου θέλει, γιατί τα μάτια μου θολά. Απ' τη ανέχεια στο αντάγνισμα που συνειδήσεις καίει. Δεν ψάχνω αιτίες για να βρω για τούτη την κατάρτια. Πολιτική, ανάκτορα, βουλή, αφήσαμε τη ζωή μας άδεια. Δεν θέλω τα γνώριμα να μελικάσω, είναι της απελπισιάς μου αποκοίημα, λύπες πολιτικές να ιδιάσω. Δεν βγαίνει άκρη με τους τείχους, ψυχή, καρδιά, μυαλό, πίσω από μονταλωμένος τείχος. Κι εγώ γελίω στην αντίδραση, να μάχομαι με στίχους. Λυπάμαι και σας χαιρετώ. Βάση μη δώσετε σ' ό,τι λέω, γιατί θα πούνε ένας τρελός βασενοκλή και εγώ θα κλαίω. Που μας βιάζουν καθημερινά στις άδικες τις αποφάσεις. Ψυχή, ζωή, καρδιά, κρυμμένα σε προφάσεις. Γεια σου Ελλάδα, μάνα του καημού. Χώρα βασανισμένη, ουσίας είναι συμπέρασμα, θα σε χαρούν οι ξένοι. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σπαγιανό, που με το πίνε την απαγγελία του ερμήνευσε το πείμα. Απόψε απέδειξε ότι είναι ένας καταξιωμένος τοπιός. Υπήρξε ένας μεγάλος γεωπόνος, βοήθησε όλο τον κόσμο, απόψε προσφέρει τις γνώσεις του τα φώτα με την υποκριτική του τέχνη. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σπαγιανέ, συγχαρητήρια. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε το τραγούδι Δημήτρη Λάγιου, όμορφη και παράξενη πατρίδα από τον κύριο Τάκη Τσεμπερέκο. Thank you.
όπως αγία είναι και η ανθρώπινη ύπαρξη και δι είναι ανική,
με την αρνότητα των αισθημάτων της, γράφει ο ποιητής για τον Θεό αυτόν. Έναν Θεό που καθαγιάστηκε γιατί πέθανε στην κοινή αγκαλιά της πρώτης νιώτησου. Και ο ήρωας του ποίηματος με τίτλο «Έρωτας ή θάνατος» διατυπώνει με υπαρξιακή θετικότητα. Πάντα ήθελα να κάνω έρωτα με την ζωή και ας πεθάνω. Δύο στίχοι που, κατά τη γνώμη μας, είναι οι εξοχότεροι της συλλογής. Και ο συγγραφέας Τάσος Μαρκάτος καταλήγει. Τόσο ως φίλος του Ανδρέα Μιλιώτη, όσο και ως συνάδελφός του στα γράμματα, θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση και επίσης να συγχαρώ τον ποιητή για το νέο έργο του. Από τον λογοτέχνη Ανδρέα Μιλιώτη, περιμένουμε πάντα το καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μέρα Νικολοπούλου. Πρωτίστως για τα σκηνικά λόγια που είπε πριν αρχίσει την ανάγνωση, το ξέρω ότι η Μέρα Νικολοπούλου είναι φίλη μου που το εννοεί και με στηρίζει και με έχει βοηθήσει επανειλημμένα στη λογοτεχνική μου πορεία. Ευχαριστώ για την ανάγνωση του σπουδαίου χαιρετισμού του κύριου Τάσου Μακράτου, ο οποίος ο κύριος Τάσος Μακράτος είναι ένας σπουδαίος λογοτέχνης, ποιητής με βραβευμένα βιβλία, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τη θεωρία με τον δυτικισμό. Τελείωσε τον ηλεκτρολόγος μηχανολόγος του Πολυτεχνείου Αθηνών, τελείωσε την ελληνική φιλοσοφική σχολή, δηλαδή ελληνική φιλολογία, και έκανε μεταπτυχιακά στο Ρίμινι της Ιταλίας. Ο κύριος Τάσος Μακράτος δεν είναι απόψε μαζί μας, αλλά σας υπόσχομαι ότι σε μια επόμενη παρουσίασή μου θα είναι εδώ μαζί μας να τον ακούσουμε ή τον ίδιο, ή δει σώμα και όσοι. Και τώρα οδεύουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θα κλείσουμε την βραδιά με ένα τελευταίο ποίημα. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για αυτό το ποίημα. Συμπεριλαμβάνεται στην ποιητική συλλογή Βότσαλα στην Αμμουδιά της Ποίησης. Λέγεται «Το φεγγάρι», δεν εγγράφει όμως τώρα. Εγγράφει πριν ένα χρόνο και απηγγέλθη στην ποιητική βραδιά που οργάνωσε η κυρία Νατάσα Καραχρίστου, περιμένοντας την Παρσέλη. Το απήγγειλε τότε η κυρία Αρθινίκας. Το απήγγειλε υπέροχα και θεώρησε απόψε να κλείσουμε τη βραδιά με αυτό το ποίημα και παρακάλεσα την κυρία Αρθινίκα να το επαναλάβει. Παρακαλώ, κυρία Αρθινίκα, σας ακούω. Το φεγγάρι.
ζωή. Να φωνάζει. Μη χαθείς, τα λάθη σβήσε. Χωρίς τις σκέψεις αγωνίσματα, άνθρωπε, βγες και ζήσε. Κυρία Αθήνικα είναι ελεύθερη της υποκριτής Ιταλικής γλώσσας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αλλά απόψε απέδειξε ότι είναι ελεύθερη και της υποκριτικής. Μετά την όμορφη απαγγελία της κυρίας Αφής Νίκας, ακολουθεί το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς από την κυρία Στεργιανή Αρμάγου, η οποία θα μας τραγουδήσει το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Χάρτινο το φεγγαράκι». Ας τραγουδήσουμε και μαζί.
που βρήκε τη σωστή διέξοδο, προσφέρει όχι μόνο στην Προμηθειακή αλλά στην ελληνική λογοτεχνία και όχι μόνο στην λογοτεχνία, έχει γράψει και πολιτικά βιβλία, εξαιρετικά. Ευχαριστώ κύριε Βουλή. Και αναμφίβολα αισθάνομαι εξαιρετικά όταν βλέπω ότι στην πατρίδα μας υπάρχει μια πολύ σημαντική εργασία από εξαιρετικούς λογοτέχνες, όπως είναι ο φίλος μου Γιάννης, τον οποίο τον ξέρω χρόνια και παρακολουθώ και τα βιβλία του αλλά και τη δραστηριότητά του. Τον κύριο Κοκονάκη τον έχω ακουστά, δεν νομίζω ότι είχαμε γνωριστεί τον Κοκονάκη, αλλά γνωρίζω σας έχω ακουστά και πιστεύω ότι όλη αυτή η δημιουργικότητα στο νομό μας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστε. Τώρα δεν ξέρω αν η τραγουδίστρια, ο κύριος Τσανετάκος, Τσεβελέκος, είναι κορίτη, κορίτη. Όχι, μάλιστα να σιωθετήσουμε. Έτσι μου είχε θυσί. Ο κύριος Πακέλος που δεν το κορίτη. Πολύ δύσκολο, δεν είναι κορίτη. Τώρα που είναι λοιπόν, με πάρε συγχαρητήρια στον Αντρέα. Δεν ξέρω κύριε Γεωπόλε, φιλόλογο και καλλιτέχνη. Γεωπόλε, ηθοποιέ, ποιητή. Εσείς από πού είναι καταβλητής. Είμαι ερωτικός μετανάστης. Το όνομα σας το ξέρω, το προγραμμισό και τη δραστηριότητα. Έχω πάρει παγκαλοπούλα. Λοιπόν και πάλι συγχαρητήρια Δέα να συνεχίσει αυτή την εξαιρετική δουλειά. Όχι μόνο γιατί αυτό είναι συγκεκριμένη την δικιά σου καρδιά και το μυαλό, αλλά γιατί μας προσφέρει σε εμάς και στους Κορίνθιους και σε όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνατε να είστε εδώ απόψε και θέλω να πω δύο λόγια για το γιο σας, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Ο κύριος Χρήστος Δήμας είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάθε χρόνο εκλεγμένος βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας και συνάμα είναι ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλό νομικό μυαλό και ένα πολύ ταπεινό άνθρωπο, ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος χωρίς μεγάλες απαιτήσεις και χωρίς προσπάθεια να επιδείξει τα προσόντα του, τα οποία είναι πάρα πολλά. Εύχομαι κύριε Σταύρο Δήμα να το καμαρώσετε, να ακολουθήσει τα επάξια βήματά σας. Εγώ νόμιζα ότι έλεγες για μένα. Ευχαριστώ θερμά. Σας καλό κύριε Υπουργέ.